τη μοναδική ομορφιά του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, που το καθιστά διεθνώς αναγνωρισμένο ως παγκόσμιο μνημείο της φύσης, θα μπορούν να θαυμάσουν τα επόμενα χρόνια και άτομα με κινητικά προβλήματα. Η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και τη Διευθύνση Δασών Χανίων ανοίγει το δρόμο για παρεμβάσεις στο τμήμα του μονοπατιού από την είσοδο του Φαραγγιού στην Αγία Ερουμέλη μέχρι και μετά τις πόρτες, ώστε να γίνει προσβάσιμο σε αναπηρικά αμαξίδια. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη βοήθεια στους ανθρώπους μας, που τους βοηθάει και αυτοί να καταλάβουν ότι δεν θέλουν μια κοινωνία διακρίσεων. Μπορούν και αυτοί ένα θαύμα της φύσης, όπως είναι το μνημείο του, όπως είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς, να το θαυμάσουν από κοντά και όχι από φωτογραφίες. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων αποτελεί όχι απλά μια υποχρέωση, αλλά μια άμεση προτεραιότητα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος τόνισε πως για την Περιφέρεια Κρήτης η βελτίωση της ποιότητας ζωής στον ΑΜΕΑ αποτελεί βασική επιλογή. Οι παρεμβάσεις δεν θα περιοριστούν στο μονοπάτι εντός του Δρυμού, αλλά θα είναι διευρυμένες σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στις δεσμεύσεις της ανανέωσης του διπλώματος που έγινε πέρυσι, της Α κατηγορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα δώσει μια μεγάλη δυναμική, ώστε όλοι οι άνθρωποι, χωρίς αποκλεισμούς, καθένας με τις δυνατότητές τους, να έχει τη θετική ενέργεια, τη θετική προσέγγιση αυτού του χώρου. Όμως δεν πάβει να είναι και αυτό ένα asset, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όχι μόνο για λόγους τυπικούς, θα έλεγα, για λόγους ουσιαστικούς. Προς μια μεγάλη ομάδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι πρέπει και αυτοί να μπορούμε να στάνουν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους. Μια φωτογραφία που το 2017 έκανε το γύρο του διαδικτύου ήταν η αφορμή για να αρχίσει η συζήτηση και δύο χρόνια μετά η Διευθύνση Δασών Χανίων να υποβάλει για πρώτη φορά αίτημα. Ένας πατέρας διέσχισε τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κουβαλώντας την πλάτη του την 14χρονη κινητικά ανάπηρη κόρη του, κάνοντας τον κόσμο να υποκληθεί μπροστά στο μεγαλείο και τη δύναμη της ψυχής του. Στην ετήσια αναφορά μας το 2017 περιλαμβάνεται αυτή η φωτογραφία, όπου ένας συγκινητικός πατέρας κατέβασε το παιδί του, και είναι συγκινητικό πράγματι, στους ώμους του, διέσχισε με την κόρη του στους ώμους. Ναι, αυτό βεβαίως μας έκανε να μπούμε σε εγρήγορση και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάθε χρόνο τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς διασχίζουν άνθρωποι που έχουν χάσει την όραση ή την ακοή τους. Από το 2023, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις, θα μπορούν να το διασχίσουν σε ένα σημαντικό τμήμα του και άτομα με κινητικά προβλήματα.